Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη από το πολεμικό πεδίο. Όπως όλα δείχνουν, Ισραήλ και Χαμάς είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα αλλάξει τους όρους του πολέμου στη Γάζα. Έχουμε συνδεθεί με τα σύνορα Ισραήλ-Γάζας και τον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη. Έχεις πληροφορίες, Σταύρο, για το τι αναφέρουν οι Ισραηλινές αρχές για αυτή τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων? Πράγματι, Λένα, αξιωματούχοι με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει, φέρεται λοιπόν να είναι αισιόδοξη πως μέσα στις επόμενες ώρες ή και μέρες μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει την επιστροφή ομήρων οι οποίοι κρατούνται από τη Χαμάς, και ως αντάλλαγμα βεβαίως αυτό που συζητείται είναι είτε μια προσωρινή κατάπαυση πυρός, είτε ο συνδυασμός βεβαίως της εκεχηρίας και της απελευθέρωσης, αποφυλάκησης αν θέλετε, Παλαιστινίων οι οποίοι κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Άρα, Σταύρο, όλα αυτά μιλάμε βεβαίως, όπως επισημαίνουν, για ένα σχέδιο απελευθέρωσης. Οι πληροφορίες ειδικές σου από τις Ισραηλινές πηγές για αριθμό ομήρων δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι θα είναι αυτοί και αν μιλάμε για γυναικόπαιδο, όπως είχε ακουστεί τις προηγούμενες φορές. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη και εδώ όλοι κρατάνε πολύ χαμηλούς τόνους. Αυτό που λένε είναι ότι θέλουν σύντομα να γυρίσουν όλοι οι όμηροι πίσω στο Ισραήλ και γι' αυτό δουλεύουν, αυτό προσπαθούν. Βεβαίως δεν θέλουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας για την οποία έχει ενημερωθεί και το Πολιτικό Συμβούλιο. Μέχρι βέβαια η συμφωνία την οποία συζητάμε να οριστικοποιηθεί, διότι δεν έχει κλείσει όπως μας λένε, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν διευκρινιστεί ορισμένα τεχνικά μέρη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν τουλάχιστον από επίσημες πηγές, περιλαμβάνουν και τον αριθμό των ομήρων οι οποίοι θα απελευθερωθούν, αλλά ενδεχομένως και ένα σχέδιο που προβλέπει την αποφυλάκηση κρατουμένων Παλαιστινίων εδώ στις Ισραηλινές φυλακές. Και μάλιστα συζητείται και ένα σχέδιο που προβλέπει έναν λόγο 1:3, δηλαδή για κάθε Ισραηλινό όμηρο να αποφυλακίζονται 3 Παλαιστίνοι. Είναι όμως πληροφορίες που, όπως είπαμε, δεν επιβεβαιώνονται. Αυτό όμως που φαίνεται να ισχύει, τουλάχιστον στις συζητήσεις που γίνονται, Λένα, είναι πως η όποια συμφωνία δεν θα έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα μέρη που προβλέπει. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι μπορεί να προχωρήσουμε πρώτα σε μια φάση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και καθώς θα περνούν οι μέρες να έχουμε τις πρώτες ανταλλαγές ή την πρώτη απελευθέρωση ομήρων. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε να συμβαίνει μέσα σε μία μέρα, αλλά θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ξαναλέμε βεβαίως ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Ισραηλινή πλευρά. Μόνο αξιωματούχοι, οι οποίοι βεβαίως μας μεταφέρουν την αισιοδοξία τους ότι πολύ σύντομα ενδεχομένως να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, για την οποία βεβαίως μίλησε χθες σε παλαιστινιακά μέσα και ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς. Και θα το δούμε Χαμάς, στη συνέχεια αυτό, Σταύρο, διότι έχει σημασία και η δική του τοποθέτηση και η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου που είχε δηλώσει αισιοδοξία για αυτήν ακριβώς τη συμφωνία. Μένει να δούμε ποια στάση θα κρατήσει και θα κρατήσουν και οι δύο πλευρές, αλλά και η συμμετοχή και η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού σε αυτή τη διαδικασία. Σταύρο, μένουμε σε αυτά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.